δημοκρασίας. Συνεπώς, εμείς θέλουμε να δούμε τι θα βγάλει η σημερινή συνάντηση. Εμείς επιθυμούμε τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και νομίζω ότι επιπλέον μέτρα χρειάζονται. Φυσικά αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, διότι πρέπει πάντοτε να δράσει διορθωτικά στην οικονομία. Νομίζω όμως ότι στο τέλος το διακύβευμα θα είναι οι πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Κοιτάξτε, όσον αφορά στα επόμενα βήματα, πρώτα απ' όλα είδαμε ότι το πρόγραμμα στην Ιρλανδία ή στην Ισπανία δούλεψαν, το πορτογαλικό επίσης πρόγραμμα δούλεψε και πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη τώρα οικοδομείται ξανά σταδιακά, όπως και οι σχέσεις μας με την Ελλάδα. Και νομίζω ότι η εμπιστοσύνη θα επανέλθει και θα διατρανωθεί σήμερα εκ νέου. Πόσο θα συνεισφέρει η Ιρλανδία σε αυτό? Εξαρτάται από το σχήμα του προγράμματος, αλλά κατά βάση θα συνδράμει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και εμείς θα στηρίξουμε το μηχανισμό αυτό όπως το κάναμε και στο παρελθόν σε ετήσια βάση. Εμείς πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε χωρίς αυτό να επηρεάζει πάρα πολύ το δικό μας προϋπολογισμό. Αυτό που μας απασχολεί είναι να είμαστε εντάξει εναντί των υποχρεώσεών μας. Εξεπλάγεται από την ταχύτητα των γεγονότων μετά το ελληνικό δημοψήφισμα και το γεγονός ότι όλα κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Τι σας λέει αυτό σχετικά με τη βιωσιμότητα της ελληνικής θέσης, τα όσα έγιναν δηλαδή το τελευταίο διήμερο? Κοιτάξτε, η ελληνική θέση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η ελληνική κυβέρνηση το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Μετά από τη στιγμή που οι Έλληνες απέρριψαν στο δημοψήφισμα τις προτάσεις, είχαν πάρα πολύ δύσκολα καθήκοντα. Νομίζω ότι έγινε κάποια ζημία και αν κοιτάξετε το ίδιο το δημοψήφισμα, ενώ πολιτικά ήταν μια νίκη για την ελληνική κυβέρνηση, στην πραγματικότητα είχε ένα καταστροφικό οικονομικό αντίκτυπο για την Ελλάδα και έγινε μεγάλη ζημία προς το τραπεζικό σύστημα αλλά και εν γέννη στην ελληνική οικονομία. Συνεπώς τα πράγματα έπρεπε να κινηθούν γρήγορα και έπρεπε να υπάρχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο όπως έγινε χτες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες θα πρέπει να κινηθούν ακόμη πιο γρήγορα για την εφαρμογή των μέτρων, διότι τώρα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Ελλάδα έχει διαραγεί και ίσως το να ψηφιστούν κάποια μέτρα θα είναι δύσκολο. Άρα για να επανέλθω πίσω στο ερώτημα της εμπιστοσύνης, εάν είναι να οικοδομηθεί ξανά η εμπιστοσύνη, αυτό εξαρτάται από τι θα γίνει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλουμε νόμους, θέλουμε νομοθεσία που θα σημαίνει εφαρμογή των μέτρων. Νομίζετε ότι με την ψήφο χτες το βράδυ στο κοινοβούλιο αλλά και με τα οικονομικά μέτρα οι Έλληνες κάνουν σωστές αντιπροτάσεις? Να σας πω, νομίζω ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει μειωθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν και να νομοθετήσουν ως απαιτείται με την στήριξη των υπολείπων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβούλιου. Λοιπόν, συγκρατημένα αισιόδοξη ο Μάικλ Νου.